Δυσίωνες προβλέψεις, οι οποίες και αγραφούν με μελανά χρώματα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, με χρονικό ορίζοντα τριετίας εξέδωσε σήμερα η Κομισιόν, διαμηνύοντας παράλληλα ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, τότε θα τεθεί υποδοκιμασία το σύνολο της οικονομίας της Κύπρου, φωτογραφίζοντας προφανώς την ανάγκη εφαρμογής μνημονίου. Επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσε χθες ο Αντένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η κυπριακή οικονομία θα περιέλθει σε ύφεση και η ανάπτυξη θα προσλάβει αρνητικό πρόσημο τόσο το 2012 πλην 2,3% όσο και το 2013 με περαιτέρω συρρήκνωση πλην 1,7% και το 2014 με πλην 0,7%. Ζωφερή είναι και η εικόνα του χρέους, το οποίο θα σκαρφαλώσει σύμφωνα με την Κομισιόν στο 89,7% το 2012, στο 96,7% το 2013 και στο 102,7% του ΑΕΠ το 2014. Η εξέλιξη αυτή επιδρά αρνητικά και στην ανεργία, η οποία όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις των Βρυξελών σπάζει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και θα κυμανθεί στο 12,1% το 2012, στο 13,1% το 2013 και στο 13,9% το 2014. Αρνητική πορεία προσλαμβάνει και το δημόσιο έλλειμμα, το οποίο θα ανέλθει στο 5,3% το 2012, στο 5,7% το 2013 και στο 6% του ΑΕΠ το 2014, θέτοντας την Κύπρο εκτός στόχων και διατηρώντας την σε διαδικασία αυστηρής επιτήρησης. Παράλληλα, στην έκθεση που δημοσιοποίησε ο αντιπρόεδρος Όλι Ρεν, η Κομισιόν υπενθυμίζει το αίτημα της Κύπρου για οικονομική στήριξη από τους μηχανισμούς EFSF, ESM και υποδεικνύει ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, ελοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι για το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών, τα δημόσια οικονομικά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα που θα θέσουν υποδοκιμασία τη βιωσιμότητα του συνόλου της κυπριακής οικονομίας. Με άλλα λόγια, η Κομισιόν φωτογραφίζει την ανάγκη εφαρμογής μνημονίου, ενώ δεν παραλείπει να σημειώσει ότι οποιαδήποτε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την Κύπρο, καθώς και οποιασδήποτε περαιτέρω ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των εγχώριων τραπεζών.